Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχουν δύο πόλοι, από τη μία μεριά η άκρα υγεία και από την άλλη μεριά η άκρα ψυχική παθολογία. Βέβαια, αυτά τα άκρα είναι εικονικά, εφόσον σε ένα ψυχολογικό επίπεδο κανείς δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι απόλυτα υγιής ή απόλυτα ασθενής. Ο κάθε ένας από μας θα μπορούσε να τοποθετήσει τον εαυτό του σε αυτό το συνεχές, σε μια οριζόντια γραμμή ας πούμε, ανάμεσα στην απόλυτη υγεία και στην απόλυτη ψυχική παθολογία. Θα ήθελα σήμερα να κάνω μια σύντομη αναφορά σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται περίπου στη μέση αυτής της οριζόντιας γραμμής ανάμεσα στην απόλυτη υγεία και στην απόλυτη παθολογία, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τίνουν, ότι κλείνουν κατά κάποιον τρόπο προς την ψυχοπαθολογία. Ένα μικρό κλικ προς την ψυχοπαθολογία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι απόλυτα υγιείς. Δεν παρουσιάζουν συγκεκριμένα νευρωσικά συμπτώματα όπως φοβίες, έμονες ιδέες, πανικούς, κατάθλιψη, αλλά βέβαια είναι υπερευαίσθητοι, ευάλωτοι, αγχώδεις και δυσκολεύονται να αντιμετωπίζουν τις συνεχείς αντικσοότητες οι οποίες παρουσιάζονται στην καθημερινή μας τριβή με την πραγματικότητα. Άνθρωποι λοιπόν υγιείς, οι οποίοι εξαιτίας μιας μικρής υπερευαισθησίας δεν μπορούν άνετοι και χαλαροί απέναντι στις δυσκολίες της πραγματικότητας, αλλά ταλαιπωρούνται, αγχώνονται ή θλίβονται ή έχουν ξεσπάσματα θυμού και γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κάπως υπερβολικοί στις συγκινησιακές τους αντιδράσεις. Τώρα, με το πρόβλημα αυτό του κορονοϊού, υπάρχει μία μερίδα του πληθυσμού, οι οποίοι ανήκουν σε αυτούς που ονομάσαμε υγιείς, αλλά έχουν μια μικρή μετατόπιση σε αυτή την οριζόντια γραμμή που αναφέραμε προς την μεριά της ψυχοπαθολογίας και κατά συνέπεια φοβούνται υπερβολικά, αγχώνονται υπερβολικά, ταλαιπωρούνται υπερβολικά. Και ενώ η ζωή τους είναι φυσιολογική σε όλους τους τομείς, οπότε μπορούν να επικοινωνούν, μπορούν να εργάζονται, να έχουν σχέση αγάπης, να έχουν γάμο, παιδιά, φίλους κλπ. Υποφέρουν περισσότερο εξαιτίας του κορονοϊού. Αγχώνονται υπερβολικά. Και θα μου πει κανείς, μα δεν είναι φυσιολογικό να αγχωνόμαστε? Είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο να αγχωνόμαστε και αυτό το άγχος είναι δημιουργικό, διότι μας βοηθά να προφυλασσόμαστε, να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα. Όσο περισσότερο αισθανόμαστε το φόβο, τόσο πιο προσεκτικοί γινόμαστε. Αλλά βέβαια και εδώ είναι δυνατόν να χαθούν οι ισορροπίες. Επειδή λοιπόν, ενώ είμαι φυσιολογικός, είμαι και υπερβολικά αγχώδης, ταλαιπωρούμε υπερβολικά, βιώνοντας έντονο φόβο στην καθημερινότητά μου, καθώς διαβλέπω παντού τον επικείμενο κίνδυνο να μολυνθώ με τον κορονοϊό και αυτό με υποχρεώνει να είμαι υπερβολικά προσεκτικός ώστε να μην κολλήσω, να μην μεταδοθεί σε μένα ο κορονοϊός και ίσως και να μην τον μεταδώσω σε άλλους. Οπότε κουράζομαι υπερβολικά στην καθημερινότητά μου. Προσέχω πολύ να μην με πλησιάσει κανείς, να απολυμένω όλα τα αντικείμενα με τα οποία έρχομαι σε επαφή, να προσέχω να μην αγγίζω τίποτα όταν δεν είναι απόλυτη ανάγκη, να αποφεύγω να πλησιάσω οποιονδήποτε άνθρωπο και αν τυχόν κάποιος με πλησιάσει να αισθάνομαι μετά υπερβολικό φόβο και βέβαια να έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ πιθανόν να έχω κολλήσει ή είναι πολύ πιθανό να κολλήσω. Πιθανότητα η οποία μου προσάπτει υπερβολικό άγχος. Οπότε, ζω φυσιολογικά, λειτουργώ με έναν φυσιολογικό τρόπο στην καθημερινή μου ζωή, αλλά είμαι υπερβολικά αγχωμένος, υπερβολικά προσεκτικός, φοβάμαι πολύ, αγχώνομαι πολύ, ταλαιπωρούμαι πολύ και γίνεται η ζωή μου δύσκολη. Μπορώ να καταλάβω ότι ανήκω σε αυτή την κατηγορία των υγιών μεν ανθρώπων, αλλά υπερβολικά ευαίσθητων και υπερβολικά φοβισμένων, από το γεγονός ότι η ανησυχία μου είναι υπερβολική και δυσανάλογη σε σχέση με την αντικειμενική πραγματικότητα
με τον αντικειμενικό επικείμενο κίνδυνο. Σαφώς υπάρχει ένας κίνδυνος, σαφώς πρέπει να προσέχω, αλλά αυτή η προσοχή χρειάζεται να έχει όρια. Και αυτός ο φόβος ότι είναι πιθανόν να κολλήσω τον ιό, και αυτός χρειάζεται να έχει όρια, ώστε να μπορώ να κρατάω τις ισορροπίες μου και να διατηρώ μια ποιότητα ζωής η οποία μου επιτρέπει να αισθάνομαι καλά στην καθημερινότητά μου και να μην βασανίζομαι υπερβολικά και αδικαιολόγητα και να μην στεναχωριέμαι υπερβολικά και αδικαιολόγητα. Εάν λοιπόν συνειδητοποιώ ότι ανήκω σε αυτή την κατηγορία των υγιών ανθρώπων οι οποίοι εξαιτίας της υπερευαισθησίας τους ανησυχούν υπερβολικά για τον ιό, καλό είναι να χαλαρώσω, να ησυχάσω, να είμαι προσεκτικός, να ακολουθώ όλα τα μέτρα προστασίας, αλλά κρατώντας μια ανυφαλιότητα, έναν εσωτερικό ησυχασμό, μια γαλήνη, μια εσωτερική αρμονία, η οποία θα μου επιτρέπει να έχω ποιότητα ζωής. Διότι άλλο ανησυχώ με έναν δημιουργικό τρόπο, και με δημιουργικό τρόπο σημαίνει ότι η ανησυχία με οδηγεί στο να προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους, και άλλο αυτή η ανησυχία να είναι υπερβολική και δυσανάλογη, ώστε να βασανίζω τον εαυτό μου και να στεναχωρώ και τους άλλους. Και σε αυτή την περίπτωση το μέτρο είναι η διατήρηση της ποιότητας ζωής. Θα χρειαστεί όχι μόνο να προσέχω μην τυχόν και κολλήσω τον ιό, αλλά να προσέχω να διατηρώ μια ποιότητα ζωής, να νιώθω καλά. Και βέβαια να βοηθώ, να συμβάλλω, ώστε να νιώθουν καλά και οι γύρω μου. Ο στόχος είναι να μειώσω τις υπερβολές, να κρατήσω τις ισορροπίες και να ανησυχώ και να προστατεύομαι με ένα μέτρο. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά κάνω αυτή την πρόταση. Να τηρήσουμε δηλαδή μια έλογη προσοχή, με έναν λογικό, σταθμισμένο τρόπο. Προσέχω ώστε ούτε εγώ να κολλήσω, ούτε να μεταδώσω τον ιό σε κάποιον άλλον. Αλλά δεν είμαι υπερβολικός. Κρατάω τις ισορροπίες, νιώθω καλά, βοηθώ τον εαυτό μου και τους άλλους, διατηρώ την εσωτερική μου ισορροπία και την εσωτερική μου αρμονία.